Άλλασμα ατμόσφαιρα, ένταση επικράτησε στη δίκη για το φόνο του φοιτητή Μάριου Παπαγεωργίου. Η μητέρα του νεαρού ζήτησε οργισμένη να μάθει επιτέλους πού βρίσκεται θαμένο το παιδί της. Οι ερωτήσεις του φερόμενου εγκεφάλου της απαγωγής και του φόνου του Μάριου Παπαγεωργίου προς τους μάρτυρες στο δικαστήριο προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση της μητέρας του φοιτητή. Είσαι ψεύτης και δολοφόνος. Πες μου επιτέλους πού έχει στάψει το παιδί μου. Φάνηκε το πόσο αδίστακτος, το πόσο λαζόνας και το πόσο παθολογικός ψεύτης είναι με τις ερωτήσεις που έκανε, που προκάλεσε. Η ξαδέλφη του φοιτητή περιέγραψε τον καυγά που έκανε ο κατηγορούμενος όταν έμαθε ότι τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί για τα λύτρα ήταν προσημειωμένα. Μας έλεγε ο κατηγορούμενος να μην μιλάμε για την απαγωγή, να μην ανοίγει ο κύκλος και να λέμε ότι τα χρήματα που μαζεύουμε τα θέλουμε για λόγους υγείας. Μία απόδειξη η οποία αναδείχνει ότι αυτό το παιδί εκείνη τη μέρα που εξαφανίστηκε δολοφονήθηκε και μάλιστα από τον δικό μου τον εντολέα δεν υπάρχει. Για τέταρτη φορά ο αστυνομικός γιος του βασικού κατηγορούμενου στην υπόθεση δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο παρά την εντολή για βίαιη προσαγωγή του. Θεωρώ ότι δεν πρόκειται να εμφανιστεί ποτέ ο συγκεκριμένος άνθρωπος, θα προσπαθήσει με τον τρόπο αυτό να αποφύγει την εξέτασή του. Γιατί είναι πάρα πολλά τα στοιχεία. Είναι ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε με τον Μάριο, όσο ο Μάριος ζούσε. Συγγενείς και φίλοι του Μάριου Παπαγεωργίου, κρατώντας τη φωτογραφία του, ζητούν να μάθουν πού βρίσκεται η σωρός του φοιτητή.